Σε πολλές χώρες η αφήγηση ότι η Ρωσία δεν είναι ο επιτιθέμενος αλλά το θύμα είναι σε έξαρση. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η Τσέχα πολιτικός και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέρα Γιούροβα, μιλώντας στη γερμανική Bild. Η ίδια επεσήμανε πως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για στρατηγικές επικοινωνίες επειδή η ρωσική προπαγάνδα επηρεάζει τους λαούς τους. Εξέφρασε την ανησυχία της για την αυξανόμενη δημοτικότητα των ρωσικών θέσεων σε θέματα όπως η σύγκρουση στην Ουκρανία. Στη Σλοβακία είπε περισσότερο από το 50% του πληθυσμού πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το ρωσικό επιθετικό πόλεμο. Μέχρι σήμερα υποτιμούμε την επιρροή της ρωσικής προπαγάνδας. Το πρόβλημα με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνούν με τη ρωσική θέση είναι ότι η Μόσχα επενδύει δισεκατομμύρια στην προπαγάνδα της και δεν κάνουμε τίποτα για να την αντιμετωπίσουμε, υποστήριξε η Γιούροβα. Προέτρεψε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στις στρατηγικές επικοινωνίες και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Ο ισχυρισμός ότι όποιος προμηθεύει όπλα είναι φιλοπόλεμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, είπε. Αυτό χρησιμεύει μόνο για να αποδυναμώσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η Επίτροπος επένεσε τη λογοκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο RT, περιγράφοντας το κανάλι ως όχι μέσο ενημέρωσης, αλλά μάλλον ως όπλο προπαγάνδας εν καιρό πολέμου που δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ στο Βερολίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είπε.